Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες υπήρξε μια μείζωνα εξέλιξη. Είναι η απόφαση στο Λονδίνο για Brexit χωρίς συμφωνία. Είναι κάτι που μας αφορά και εμάς, διότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μια πεταλούδα να πετάει στην Κίνα δημιούνται ρεύματα στην Ευρώπη. Είναι μια απόφαση στο Λονδίνο που γεννά ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ακόμη και φόβους για μια διεθνή οικονομική κρίση, αλλά σίγουρα κινδύνους γεωπολιτικής αστάθειας, γιατί πίσω από όλη αυτήν την επιδίωξη αποκοπής και διάλυσης Ευρώπης βρίσκεται ο αμερικάνικος υπεριαλισμός και ειδικότερα η πολιτική Τραμπ. Όταν λοιπόν μιλάμε αντιυπεριαλιστικά, δεν πρέπει απλώς να συνθηματολογούμε φλίαρα, αλλά να βλέπουμε τις προκείμενες πολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή. Πόλεμος, πρόσφυγες, οικονομική κρίση σφραγίζουν για πολλά χρόνια τη χώρα μας. Το διακύβευμα είναι πολιτική σταθερότητα στη χώρα και σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Ειδικότερα για τη χώρα μας, προέχει ο στόχος να μην χαθούν οι θυσίες των πολιτών τώρα που βγήκαμε από τη Διανοιακή Σύμβαση. Πολιτική σταθερότητα με τέσσερις κεντρικούς στόχους που συνιστούν τη δημοκρατική προοδευτική ατζέντα διακυβέρνησης της νέας περίοδου. Πρώτον, την οριστική έξοδο από την κρίση, τα μνημόνια και τη λιτότητα, την κοινωνική ανασύνταξη και την οικονομική ανασυγκρότηση, την ήττα του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεύτερον, την αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος με τη συγκρότηση της νέας αριστερής, δημοκρατικής και προοδευτικής συμπαράταξης. Τρίτον, την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απειλής του εθνικισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και τέταρτον, τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και των θεσμών με το οριστικό τέλος των πελατειακών αντιλήψεων και των παροχημένων πρακτικών. Την εκαθάριση του καρκινώματος της διαπλοκής και της διαφθοράς που θέργεψαν στα χρόνια της διακυβέρνησης από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η ψήφος εμπιστοσύνης με αφορμή την επικείμενη κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία της αριστερής διακυβέρνησης, μια τομή μέσα στη συνέχεια, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, το δημοψήφισμα του Ιουλίου και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά και την αναγκαστική, λόγω των συσχετισμών, συγκατοίκηση με ένα μικρό δεξιό κόμμα του Σανέλ. Μια συνεργασία που ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και τώρα ο καθής επανέρχεται στην κανονικότητά του. Η νέα πολιτική πραγματικότητα, ευρωπαϊκή και ελληνική, οδηγεί στη διαμόρφωση δύο αντιπαρατηθέμενων προγραμματικών προτάσεων εξουσίας, μιας προοδευτικής και μιας συντηρητικής. Η συντηρητική ολοένα και περισσότερο γλιστράει προς την ακροδεξιά, ένα περίεργο μείγμα νεοφιλελευθερισμού, εθνικισμού και ρατσισμού, δηλαδή μια πρόταση εις βάρος των πολλών και της δημοκρατίας και μάλιστα σε μια προοπτική απειλών για την ειρήνη. Το ζητούμενο είναι η ανάσχεση της αβεβαιότητας, η επιστροφή της ελπίδας ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή των Ευρωπαίων και των Ελλήνων πολιτών, ότι μπορεί να υπάρξει μια Ευρώπη που θα ξαναχτιστεί πάνω στην ανάπτυξη με εργασία, κοινωνικό κράτος, δημοκρατία και περιβαλλοντική ισορροπία, γέφυρα συνεργασίας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η ελπίδα βλέπουμε να κινητοποιεί, η αλήθεια είναι, χωρίς προοπτική πάντοτε, Ευρωπαίους πολίτες, όπως συνέβη την εποχή των μνημονίων στη χώρα μας και αυτές τις μέρες με τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Μια εναλλακτική δημοκρατική προοπτική υπηρετεί η αριστερή διακυβέρνηση στη χώρα μας. Και αυτή η προοπτική δημιουργεί δυνατότητες δημιουργικών πολιτικών ανακατατάξεων και συνθέσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ανάμεσα στις προοδευτικές, αριστερές και οικολογικές δυνάμεις, πάνω σε ένα πρόγραμμα υπερνίκησης του νεοφιλελευθερισμού και των εθνικιστικών αναδιπλώσεων. Στα καθ' εμάς, η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης αποδεικνύει τις πολιτικές διεργασίες, που δεν είναι αδιαφανείς, ούτε σαν τα πολιτικά μαγείρια του παρελθόντος. Οι πολιτικές διαφοροποιήσεις γίνονται στη βάση αρχών και εξυπηρέτησης του υπέρτερου εθνικού συμφέροντος και της πολιτικής σταθερότητας, στη διαφάνεια, στο φως. Ξαφνιάστηκα από την τοποθέτηση του Προέδρου του Ποταμιού, του κ. Θοδωράκη, ο οποίος με μεγαλύτερη διακριτικότητα, είναι αλήθεια, από ότι ο κ. Μητσοτάκης,
Στοχοποίησε πάντως έναν έντιμο και δημοκράτη βουλευτή, τον Σπύρο Δανέλη, διότι διέπραξε το λάθος να επιμένει με σταθερότητα στην άποψή του. Αλλά κατά τη συζήτηση προέκυψε και ένα άλλο μείζον θέμα πολιτικής τάξης και ηθικής. Η επίθεση του κ. Μητσοτάκη στον νέο Υπουργό Άμυνας κ. Αποστολάκη. Όταν ταυτίζει έναν αξιωματικό επειδή έγινε υπουργός με έναν πραξικοπηματία, τι μήνυμα στέλνει στην κοινή γνώμη και στο στράτευμα, ότι κάθε αξιωματικός είναι επίδοξος πραξικοπηματίας, τέτοιοι πολιτικοί χειρισμοί ενισχύουν τη δημοκρατία? Και ακόμα, η εδήμων, η ένοχη σιωπή της Νέας Δημοκρατίας για τις αφίσες επικήρυξης βουλευτών που έχουν κολληθεί στις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Τι θέλετε λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Τι θέλετε να μιμηθείτε? Τι θέλετε να πυροδοτήσετε? Εξελίξεις τύπου Γκντάνσκ, όπου δολοφονήθηκαν τους παρακρατικούς και τους νεοφασίστες με την σιωπηλή ανοχή των δεξιών, των μογάλακων δεξιών, των δικών σας εκεί? Ο Δήμαρχος, επειδή ύψωσε ένα ανάστημα προόδου στην περιοχή του? Πού το πάτε λοιπόν? Με το να σιωπάτε, νομίζετε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη? Χθες είδαμε και την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ να συμπεριφέρεται μέσα από την αίθουσα εκεί ως κλάκα θορυβοποιών. Άρα γι' αυτό απέμεινε από ένα μεγάλο ιστορικό ρεύμα το Πασόκ, που καθόρισε με τα θετικά και τα αρνητικά του την πορεία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Και έτσι θα ξεπεράσει το Κινάλ το υπαρξιακό του αδιέξοδο, λοξοκοιτώντας προς τη δεξιά, την ώρα μάλιστα που σε ολόκληρη την Ευρώπη οι σοσιαλδημοκράτες μέσα από την κρίση τους επαναδοποδοτούνται προς τα αριστερά? Μπορεί να υπάρξει κεντροαριστερά σε συμμαχία με τη δεξιά και μάλιστα εναντίον της αριστεράς? Στα ερωτήματα αυτά θα απαντήσει και πάλι ο δημοκρατικός ελληνικός λαός. Η νέα αφετηρία της αριστερής διακυβέρνησης ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου κοινωνικού πλειοψηφικού ρεύματος. Αυτό φοβούνται οι κάθε είδους δεξιοί και οι συμμαχοί τους. Μετά τη διάψευση των ονείρων τους περί αριστερής παρένθεσης, τώρα ονειρεύονται κυβερνητική κατάρρευση, έστω μόλις λίγους μήνες πρωτού ολοκληρωθεί η κυβερνητική θητεία. Θα διαψευστούν και σήμερα και μεθαύριο στην ψηφοφορία της Πρέσπες. Η κυβέρνηση ζητεί ψήφο εμπιστοσύνης και θα της τη δώσουμε. Για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων, για να ολοκληρώσει το έργο της υπέρ των πολλών. Ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης που θα της δοθεί σήμερα, αλλά το σημαντικότερο, θα της δοθεί στις εκλογές, ώστε μια δεύτερη τετραετία προοδευτικής διακυβέρνησης να ανταποκριθεί στις ελπίδες των πολιτών για μια δίκαιη ανάπτυξη και να αποκαταστήσει τη θέση της χώρας διεθνώς. Δηλαδή, να επουλώσει τις πληγές που άνοιξαν τα μνημόνια στον εθνικό κορμό. Ταυτοχρόνως, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης μήνυμα προς την Ευρώπη, ότι η μικρή Ελλάδα μπορεί και πάλι, μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών και των συνεργασιών της, να οικοδομήσει σχετισμούς ανάσχεσης της ακροδεξιάς απειλής και επαναθεμελίωσης της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.